Με το συντριβάνι, από ό,τι διαπιστώσατε, έχει καμιά 25 μέρες περίπου πριν από τις γιορτές που σταμάτησαν οι εργασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος που έγινε αυτό ήταν, γι' αυτό αλλάξαμε και τα πλέγματα περιμετρικά, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα. Λόγω του ότι ήταν στολισμένο το κέντρο της πόλης, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε εκείνη τη στιγμή. Από αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη και με την ΔΕΙΑΧ, με την οποία, όπως γνωρίζετε, αρχίσαμε ήδη μια στενότερη συνεργασία, τεχνικές υπηρεσίες και ΔΕΙΑΧ, αλληλοβοήθεια στο περισσότερο. Να έρθει ο κόφτης που έχει ΔΕΙΑΧ για να κόψουμε ένα κομμάτι του συντριβανιού, ούτως ώστε να περάσει το καλώδιο, το οποίο είναι μια εκατοστάρα φύ 100, δηλαδή σωλήνα. Οπότε, τελειώνοντας από εκεί, τελειώνει και ο ανάδοχος όσον αφορά την επισκευή και τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν, και μετά θα εγκατασταθεί πλέον ο ανάδοχος για να βάλει τα καλώδια και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη λειτουργία του συντριβανιού. Έχει λίγη δουλίτσα ακόμα μπροστά μας. Ευελπιστούμε ότι σε ένα δίμηνο θα μπορούμε πλέον να μιλάμε ότι θα είναι έτοιμο για να λειτουργήσει. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου του συγκεκριμένου τελικά ποιος είναι? Το συντριβάνιο τελικός προϋπολογισμός είναι γύρω στους 85.000. Με τις επισκευαστικές εργασίες που έγιναν με τις 24.000 περίπου, 23.400, αυτόν που ξύλωσε δηλαδή το εσωτερικό διάζωμα, και θα γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες μέχρι να περαστεί η ΦΥ 100 για τα καλώδια. Αυτή η διαδικασία θα μας πάει μέχρι εκεί που είναι η εξέδρα τώρα, θα πάει δηλαδή το καλώδιο μέχρι εκεί, και μετά θα αναλάβει ο ανάδοχος, ο οποίος είναι για να βάλει όλες τις τελευταίες πινελιές, δηλαδή φωτισμούς, πίδακες, ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε να λειτουργήσει, και μάλιστα θα λειτουργήσει με έναν συμβατικό τρόπο σύμφωνα με τη μελέτη που υπήρχε από παλιότερα για το πώς θα γινόταν το συντριβάνι στην πλατεία. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτό το πράγμα να αλλάξει μετά, γιατί θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και ένα μεγάλο μέρος της όλης μελέτης που υπήρχε για την κεντρική πλατεία.